παράδοση και η τέχνη ήταν και θα είναι πάντα στοιχείο της ταυτότητας ενός τόπου. Η Νάξος, με την πλούσια ιστορία, τις παραλίες της και τη φημισμένη γαστρονομία της, έχει και μια μακρά παράδοση στην κεραμοποιία. Ο επισκέπτης του νησιού δεν θα πρέπει να παραλείψει να επισκεφτεί και ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής. Στην Νάξο υπάρχει μια παλιά παράδοση κεραμοποιίας. Έχουμε έρθει λοιπόν σε ένα κεραμοποιείο, στο κεραμοποιείο του Μανώλη Λιμπερτά, να δούμε πώς φτιάχνουν εδώ πέρα τα κεραμικά. Μανώλη! Καλώς τα παιδιά! Καλώς ήρθατε! Εμβόλιο έκανες? Έχω κάνει, εντάξει. Και τα δύο? Σήμερα κάνω το δεύτερο. Εντάξει. Τι να κάνω. Ωραία, και καλή λευτεριά και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, να είμαστε καλά, τίποτα άλλο. Θέλω να μου πεις, εδώ πέρα βλέπω πάρα πολλά κεραμικά εδώ. Τα φτιάχνεις εσύ όλα αυτά? Όλα, ό,τι βλέπετε, ναι, είναι παραδοσιακό αγιοπλαστείο. Είναι από τον παππού του πατέρα μου. Πόσες γενιές? Τέταρτη γενιά είμαι. Τέταρτη γενιά. Ωραία. Θέλω να μου δείξεις πώς θα φτιάχνεις και τι ακριβώς κάνεις. Ελάτε από εδώ να φτιάξουμε ένα αγγείο. Θα φτιάξουμε ένα παραδοσιακό αγγείο της Νάξου. Δουλεύουμε τοπικό πυλό, που είναι ο κόκκινος πυλός. Και έχει αρκετό στην περιοχή. Γι' αυτό και παλιά έχει πολλά αγιοπλαστεία. Όλη η περιοχή εδώ. Το χώμα είναι από εδώ δηλαδή, έτσι. Ναι, ο κόκκινος πυλός. Δουλεύουμε βέβαια για το λευκό πυλό που τον εισάγουμε από Αθήνα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο πυλό για να κολλήσει πιο εύκολα και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα ένα από τα πιο παλιά αγγεία της Νάξου που ονομάζεται σφούνι, που είναι κανάτα του κρασιού, που έχουν βρεθεί τέτοια αγγεία που είναι πάνω από 1000 χρονών. Πολύ πιο παλιά. Τα έχουν στα μουσεία τα περισσότερα και έχουν και στα σπίτια τους αρκετοί. Χρησιμοποιείται δηλαδή αυτό το αγγείο τώρα? Άμα θέλει κάποιος να το δουλέψει και σήμερα, το δουλεύει. Αλλιώς τα έχουν για διακοσμητικά πιο πολύ. Αλλά άμα θέλει κάποιος να το χρησιμοποιήσει, δουλεύεται. Κανονικά χρησιμοποιείται. Πόσο σου παίρνει για να φτιάξεις, πόση ώρα σου παίρνει για να φτιάξεις ένα τέτοιο αγγείο? Το αγγείο για να τελειοποιηθεί, να μπει μετά στο ράφι, θα περάσουν τουλάχιστον 10 μέρες. Γιατί πρέπει να γίνουν πολλά αγγεία μαζί. Όχι, εννοώ η διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αυτή θα πάει μια ώρα. Γιατί πρέπει να φτιαχτεί και το χεράκι, μετά θα το δείτε πώς είναι. Τώρα είναι το βασικό, ο κορμός. Αυτά ψήνονται την πρώτη φορά τώρα 6 με 7 ώρες μέσα στο φούρνο. Να πάει ο φούρνος σε 960-970 βαθμούς. Μετά κρυώνει ο φούρνος, βγαίνουν έξω, ζωγραφίζονται, γυαλώνονται. Άλλα γυαλώνονται, αλλά μένουν έτσι, σε φυσικό χρώμα. Αυτά με το γυάλωμα ξαναμπαίνουν για δεύτερη φορά στο φούρνο και ψήνονται μετά γύρω στις 8 με 9 ώρες. Και να πάει ο φούρνος αναλόγως με τα χρώματα 1030-1040-1100 βαθμούς εκεί. Μετά μένει πάλι άλλο 24 ώρο ο φούρνος να κρυώσει και μετά βγαίνουν τα αγγεία απ' έξω και τα έχουμε εδώ. Δίνουμε και σε διάφορα μαγαζιά. Στην Νάξου και εκτός Νάξου. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, είπαμε, έτσι. Κατόπιν από καμιά ώρα θα φτιαχτεί ένα χερούλι, θα το βάλουμε εδώ. Είδαμε ότι έφτιαξες αυτό το αγγείο, όχι ολόκληρο βέβαια, γιατί αυτό εδώ θέλει να συνεχίσει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να φτιαχτεί. Αυτό είναι το σφούνι. Το σφούνι που είναι το τοπικό της Νάξου, είπαμε. Δεν υπάρχει Νάξου, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Είναι από τα πιο παλιά αγγεία που έχουν βρεθεί. Πάνω από 1000 χρονών. Πολύ πιο παλιά. Ωραία. Αυτό που φτιάχναμε καταλήγει έτσι. Μπράβο. Ωραία. Και τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτή είναι κανάτα του κρασιού. Είναι τοπικό, είπαμε, δικό μας. Δεν υπάρχει άλλο. Όπου άλλο και να το δείτε, έχει φύγει από Νάξο. Ή το έχουν κάνει από μίμηση, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούσαν παλιά. Αν θέλει κάποιος να το δουλέψει σήμερα, δουλεύεται βέβαια και σήμερα. Το χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν μέσα από τα πιθάρια το κρασί. Okay. Να δείξουμε τώρα τη λειτουργία του. Λοιπόν, αφού πατάγανε τα σταφύλια, το μούστο τον έριχνανε μέσα στα πιθάρια. Ωραία.
Αυτός αρχίζει και βράζει. Εντάξει. Μόλις τελείωνε το βράσιμο του μούστου, είχαν μια πέτρα. Αυτή είναι σμύριδα. Από εδώ και αυτή, έτσι. Η οποία ήταν λαξευμένη πέτρα ή εδώ στην άκρη ή είχε μια τρύπα με στη μέση. Την κλείνανε λοιπόν, τη βάζανε πάνω από το στόμιο του πιθαριού. Αυτή είναι πέτρα τώρα από μεγάλο πιθαρί. Την κλείνανε με ζυμάρι γύρω-γύρω. Για να μην έχει απόλυση νερό. Μπράβο, και βάζανε ένα πανί ή εδώ ή εδώ. Θέλανε μετά να βγάλουν κρασί. Δεν βγάζανε την πέτρα. Να πιάνεις, να ξαναπιάνεις, γιατί το κρασί δεν κάνει να το ταράζεις, χαλάει. Περνάνε λοιπόν παλιά ένα καλάμι. Δεν είχαν πλαστικούς σωλήνες. Το καλάμι είχε γκοπές. Περνάνε ένα πιο λεπτό καλάμι, το κάνανε διάτριτο όλο. Ναι. Το βάζανε πίσω από το χερούλι. Mm-hmm. Αυτός όσο πηγαίνει προς τα μέσα σφινώνει. Βάζανε και ένα πανί βέβαια, για να μην χάνει καθόλου αέρα. Βγάζανε το πανί ή από εδώ ή από εδώ, το βουτάγανε μέσα στο πιθάρι και ρουφάγανε. Ρουφώντας, αυτό είναι νερό βέβαια, έτσι. Ναι. Δέστε πώς λειτουργεί τώρα. Αρχή το συγκοινωνούν των δοχείων. Τραβάς αέρα, ναι. Γεμίζει μέσα. Δεν συνεχίζει από μόνο του. Όσο τραβάς, γεμίζει. Άμα σταματήσει, σταματάει. Το κρατάει παγωμένο. Όλα τα σπίτια είχαν τέτοιο παλιά, είπαμε, έτσι. Και το είχαν σαν γκανάτα στο τραπέζι. Σερβίρις. Πολύ ωραίο. Έχει ωραία ροή βέβαια, δεν τρέχει καθόλου. Μάλιστα. Αυτό τώρα και σήμερα ακόμη δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γεμίσει. Χαίρομαι αυτή, επειδή είναι το παραδοσιακό χρώμα αυτό. Να. Βάζεις ανάποδα. Βγαίνει. Το κλείνεις εδώ. Πάλι δεν γεμίζει γιατί είναι ο αέρας μέσα. Α, μάλιστα. Ο μοναδικός τρόπος και σήμερα για να γεμίσει είναι μόνο ρουφώντας. Τώρα βέβαια βάζεις ένα πλαστικό σωληνάκι, εντάξει. Το βουτάς σε μια ποτήλια, ρουφάς και γεμίζει. Πολύ ωραία. Αλλά το παλιό το παραδοσιακό ήταν με το καλάμι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να ξανάρθετε.